στο γήπεδο Γαζίου, ο Αλμυρός υποδέχεται τη Φεστό, παιχνίδι για την Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Η καθιερωμένη χειροαψία διαιτητών και ποδοσφαιριστών. Πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, κάθε την παλιά για τον Πρικάκη, γυρίζει στην περιοχή. Ο Ανδρέας Στρατήγης στα δίχτυα, ένα πολύ γρήγορο γκολ, 35 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Και ο αρχηγός του Αλμυρού δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Είναι το 1-0, ίσως το πιο γρήγορο τέρμα της εφετινής σεζόν. Ξανά ο Στρατήγης σε μια ατομική προσπάθεια. Εκεί πέφτει στο χορτάρι. Σταματάνε προς τη μήνυ. Δεν υπάρχει όμως φύριγμα. Ο Σακλαμάκης αποφεύγει έναν αντίπαλο και τον Λεοντιάδη. Εύκολα σε κενή εστία. Το 14 θα κάνει το 2-0. Εδώ λίγο περίεργη η φάση. Σταμάτησαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Όμως εξελίχθηκε η φάση. Δεν υπήρξε σφύριγμα από τον διαιτητή Μαυροντονάκη. Και είναι το δεύτερο γκολ από αριστερά. Η φιλοξενούμε σε μια προσπάθεια. Παπαδάκης, ωραίο σουτ στα δίχτυα. 2-1 στο 23ο λεπτό. Ο Παπαδάκης μειώνει, ξαναβάζει το παιχνίδι την ομάδα του. Πραγματικά ωραίο τέρμα που δίνει και νέο ενδιαφέρον. Από τον άξονα τώρα οι παίκτες του Στέλιου Ανογιαννάκη. Αριστερά ο Μαυρίδης, εκεί ο Ροδουτσάκης. Έχουμε σφύριγμα για πέναλτι σε αυτή εδώ τη φάση. Από τον ρέφερη της αναμέτρησης, την είδαμε ξανά. Υπάρχουν κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες. Ο Μάλι θα εκτελέσει στα δίχτυα 2-2 στο 38 λοιπόν. Επαναφορά για την Φεστό, η οποία θα ισοφαρίσει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κλάδος θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Περνάει από όλους, την κίνηση ο Απλαδάς. Ωραίο γκολ και αυτό. Το 3-2 ξανά κεφάλι στο σκορ για τον Αλμυρό. Ο Ηρακλής Απλαδάς εδώ με ωραίο πλασέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας. Βαθιά παλιά προς τα αριστερά. Θα γίνει το κοντρόλ. Ανδρέας Στρατήγης για τον Πέτρο Στρατήγη και 4-2 πολύ εύκολα στο 60. Συνεργασία εδώ τα δύο αδέρφια. Και ο Πέτρος Στρατήγης είναι αυτός που θα προσθέσει το όνομά του στη λίστα με τους σκόρερ για το 4-2. Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Εδώ υπάρχει ένα χέρι στην εκτέλεση του πλαγιού από αριστερά. Κίτρινη κάρτα προς τον Ρουκουνάκη. Είναι η δεύτερη κόκκινη. Αποβάλλεται ο παίκτης της μεσαρίτικης ομάδας. Πρικάκης τώρα για τον Αλμυρό, ένα δυνατό σουτ, θα περάσει πάνω από το ρίζο δοκάρι. Τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση, αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή. Τελειώνει το μάτς, νίκη για τον Αλμυρό 4-2.